οριστικοποιήθηκε ψες, με το διάταγμα αυτό το δικό σας, οριστικοποιήθηκαν οι εξαιρέσεις από το κούρεμα. Με τις χθεσινές τροποποιήσεις των δύο διαταγμάτων, κύριε Κυριάκου, που υπήρχαν αρχικά, έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις. Παραμένουν ανεπηρέαστες τρεις κατηγορίες καταθέσεων, που είναι αρχικά τα πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα και προσφέρουν υπηρεσίες έκδοσης ή και αποδοχής μέσων πληρωμών. Η Γενική Κυβέρνηση, που με αυτό εννοούμε την Κεντρική Κυβέρνηση, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και η τρίτη κατηγορία, που είναι οι συμφωνίες επαναγοράς χρηματοοικονομικών μέσων σε εκείνους που είναι γνώστες των θεμάτων αυτών, τα λεγόμενα repo transactions. Εκείνοι που έχουν επηρεαστεί κατά 27,5%, ενώ αρχικά δεν είχαν επιβαρυνθεί με τα πρώτα διατάγματα, είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιριών και τα ασφαλιστικά επικουρικά ταμεία, οι εγχώριοι επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον έφορο εταιριών, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομικών, τα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, και εδώ να μου επιτρέψετε να διευκρινίσω ότι τα δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα εμπίπτουν στην κατηγορία της Γενικής Κυβέρνησης και άρα δεν επηρεάζονται. Άρα τι εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία σχολεία? Εξηγήστε μας το. Σχολεία, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτά. Αυτά. Άρα όλοι αυτοί που έχετε αναφέρει θα υποστούν κούρεμα 27,5%. Ναι, οι καταθέσεις αυτών σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Κύπρου θα μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο. Μάλιστα. Είναι τελικό αυτό το σχέδιο? Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι αύριο μεθαύριο? Κλείδωσε. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας λόγος να υπάρξει κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα διατάγματα. Οι τροποποιήσεις έγιναν με παρένεση της Τρόικας και μετά από συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών. Τα δεδομένα ήταν τέτοια που μας επέβαλαν να προχωρήσουμε σε αυτές τις τροποποιήσεις. Θεωρώ ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι, οι οικονομικοί τουλάχιστον, για τις τροποποιήσεις αυτές, οπότε θεωρώ ότι έτσι θα έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι για ότι όλοι αυτοί με αυτό το κούρεμα που θα υποστούν δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν και δεν θα μπορούν να προσφέρουν όπως είναι και ο σκοπός τους, ειδικά των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και όλων των υπολείπων. Κύριε Κυριάκου, είχαμε μια εξάωρη συνάντηση το Σάββατο το πρωί εδώ στην Κεντρική Τράπεζα, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Εισαγγελέα. Και όλοι αυτές οι ανησυχίες και οι απορίες είχαν τεθεί στο τραπέζι, είχαν συζητηθεί και οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν από κοινού. Γνωρίζουμε ότι δημιουργούνται πολλές δυσκολίες σε όλη όμως την κυπριακή κοινωνία και προσπαθήσαμε να υπάρξει όσο το δυνατόν δικαιότερη απόφαση σε αυτές τις κατηγορίες καταθέσεων. Τελικά, το κούρεμα στις καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου θα αγγίξει το 45%. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αυτό που ισχύει είναι ότι η μετατροπή των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται στο 37,5%. Έχουμε ένα 22,5% πεδίο ευελιξίας το οποίο είναι παγωμένο, το λεγόμενο buffer zone ή αλλιώς γνωστό στο μαξιλάρι. Και με βάση τη διαδικασία που υπάρχει ρητά το μνημόνιο, στα σημεία 1,26, 1,27 και 1,28, το ποσοστό αυτό θα αποπαγωποιηθεί αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν μετά την αξιολόγηση των ισολογισμών της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας από ανεξάρτητο ελεκτικό οίκο. Το χρονοδιάγραμμα που τίθεται και πάλι από το μνημόνιο είναι όπως αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου δεν είναι κανείς σε θέση να πει με βεβαιότητα ποιο θα είναι το ποσοστό το οποίο θα μετατραπεί σε μετοχικό κεφάλαιο για τους ανασφάλιστους καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου. Θα πρέπει να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή, να ολοκληρωθεί και αυτός ο έλεγχος, για να μπορέσουμε να πούμε στο κοινό κάτι πιο συγκεκριμένο. Τι γίνεται με τα διοικητικά συμβούλια, τόσο της Τράπεζας Κύπρου όσο και της Κεντρικής? Τι προκύπτει?
Είμαστε σε αναμονή για να λάβουμε και τα τελευταία ερωτηματολόγια που είχαν αποσταλεί τις τελευταίες δύο μέρες από το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται αυτά που έχουν ληφθεί για να μπορούμε να προχωρούμε με ταχύς ρυθμούς. Όταν θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Υπάρχει δυστυχία στο να εντοπιστούν αυτά τα πρόσωπα, στο να διοριστούν σε αυτές τις θέσεις κλειδιά, αυτές τις κρίσιμες μέρες? Πρόκειται για μια πολύ αυστηρή διαδικασία, κύριε Κυριάκου, την οποία μας έχει επιβάλει και πάλι η συμφωνία με την Τρόικα. Είναι αναγκαίο να ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας των υποψηφίων, ως επίσης και το κριτήριο της ανεξαρτησίας για την πλειοψηφία των μελών. Ναι, αλλά το να μείνει μια τράπεζα τόσες μέρες ακέφαλη, μια τράπεζα που θέλει την στήριξη όλων για να σταθεί στα πόδια της, ουσιαστικά για να σταθεί όλη η οικονομία στα πόδια της, το να εκκρεμεί ένα διοικητικό συμβούλιο τόσες μέρες, δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα. Σωστά? Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι ακέφαλη η Τράπεζα Κύπρου. Υπάρχει ο ειδικός διαχειριστής με δεκαμελές διευθυντική ομάδα. Εργάζονται νυχθημερών και είναι γνωστό σε όλους όσους συνεργάζονται μαζί τους. Η διαδικασία όμως έχει ανακοινωθεί, είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει τον διορισμό μελών στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο. Και αυτό θα πράξουμε. Με το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε καταλήξει σε έναν κατάλογο υποψηφίων και περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η τεχνοκρατική δουλειά που έχει απομείνει. Και θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Στυλιανού. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.